Το Φεστιβάλ των Τυχών, λοιπόν, είναι ένα σύνολο από εκδηλώσεις. Είναι 12 μέρες με 35 διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάει αύριο την Παρασκευή και εκτυλίσσεται σε ένα μέρος αυτού του συμπλέγματος που περιλαμβάνει όμως χαρακτηριστικά του μέρη. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτό το φεστιβάλ για μας έχει αυτή τη στιγμή ένα δοκιμαστικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή μέρος ενός πειραματισμού τον οποίο κάνουμε, εν ώψη ενός σχεδιασμού που ακριβώς θα αξιοποιήσει γενικότερα και συνολικά τα τείχη, και αυτό αφορά και την παραγωγή πολιτιστικών γεγονότων μέσα σε αυτό το ειδικό περιβάλλον. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, και μία τροχιοδεικτική βολή αυτή που ρίχνουμε σήμερα με το Φεστιβάλ των Τυχών. Το Φεστιβάλ των Τυχών δεν είναι ένα φεστιβάλ αναβίωσης των τυχών, με την έννοια της ιστορικής αναβίωσης. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ανοίγεται στην τέχνη σε διάφορες μορφές της τέχνης, θα έλεγα με αρκετό θάρρος, το οποίο θα πρέπει να το προχωρήσουμε και στα επόμενά μας βήματα, και δεν στοχεύει στην ιστορική τους ανάδειξη. Δεν στοχεύει ειδικά στην ιστορική ανάδειξη των τυχών. Βεβαίως παραμένει πάντα μία παράμετρος η ιστορικότητα, αλλά εμείς έχουμε και μία ευρύτερη έννοια για την ιστορικότητα. Η ιστορικότητα περιλαμβάνει και τα νεότερα χρόνια, περιλαμβάνει και το παρόν. Ζούμε μέσα στην ιστορία, ζούμε την ιστορία, και κατανοώντας το αυτό καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε και συμμέτοχοι και δημιουργοί της ιστορίας επίσης. Το φεστιβάλ είναι πολυθεματικό, δεν είναι εστιασμένο σε μία τέχνη. Έχει και μουσική, έχει και θέατρο, έχει και εικαστική δημιουργία, έχει και λόγο, έχει και άλλες εκδηλώσεις που κοιτάζουν προς την μεριά της επιστήμης ακόμα. Αυτό το οποίο επιχειρούμε με το Φεστιβάλ των Τυχών, και μέρος αυτής της σύλληψης είναι και η πολυθεματικότητα, είναι να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα ο οποίος θα εξελιχθεί σε μία ομπρέλα. Το Φεστιβάλ των Τυχών στο μέλλον το φανταζόμαστε σαν μία ομπρέλα μέσα από την οποία, κάτω από την οποία αν θέλετε, θα αναπτύσσονται περισσότερες θεματικές. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε μουσικοθεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, έχουμε αστροβραδιά, έχουμε ομιλίες, ξεναγήσεις πάνω στα τείχη, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι ποικίλες οι δράσεις, πιστεύω να τις χαρούν όλοι οι συμπολίτες μας. Ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους και αυτό στοχεύουμε, να είμαστε όλοι μαζί και να απολαύσουμε αυτές τις εκδηλώσεις που για πρώτη φορά πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία των τυχών. Στον Προμαχώνα, στην πλατεία του Προμαχώνα Ιησού, θα έχουμε αρκετές εκδηλώσεις εκεί, δεν χρειάζονται ούτε δελτία εισόδου. Μπορείτε να φέρετε το μαξιλαράκι σας ενδεχομένως για να καθίσουμε όλοι μαζί να απολαύσουμε τις εκδηλώσεις και εκεί. Θα έχουμε φυσικά και κάποιες καρέκλες. Σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας. Προσπαθούμε να απευθυνθούμε και στους νεότερους και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και σε όλα τα γούστα. Θέλουμε να δείτε τις εκδηλώσεις, να τις αξιολογήσετε. Φυσικά μας ενδιαφέρει η γνώμη σας. Για τους πολίτες γίνονται όλα, με πολύ κόπο και με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.